Αγαπητέ Θόδωρε, σου εύχομαι καλή επιτυχία για το καλό του τόπου μας, όπως επίσης εύχομαι σε όλες και όλους τους υποψηφίους καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Αυτόν τον αγώνα που γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών της περιοχής, θα τον δώσουμε μαζί και θα είναι νικηφόρος. Ολυμπία Τελιγιορίδου. Καλώ στο βήμα των Περιφερειάρχη και Επικεφαλή του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία Θόδωρο Καρυπίδη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά που είστε όλοι απόψε εδώ, ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο της Καστοριάς, τον φίλο του Ανανέστη τον Αγγελή, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους εσάς. Όλους εσάς που παρευόμαστε τα τελευταία 4,5 χρόνια σε μια κοινή προσπάθεια, μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Έξω από εξαρτήρησης και βαρύδι, έξω από κόμματα. Γιατί αυτό ήταν το κυρίαρχο πρόταγμα του 2014 και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και πράξη, διεκδικώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της περιφέρειάς μας. Τι δηλαδή? Να έχουμε μία αυτοδιοίκηση έτσι όπως πραγματικά πρέπει να είναι. Μία αυτοδιοίκηση όπου τα τοπικά ζητήματα θα έρχεται να τα αντιμετωπίζει με ενότητα, με σύνθεση απόψεων, με βαθιά δημοκρατική άποψη, με βαθιά δημοκρατική σκέψη και όχι με αντιθέσεις και δικαστικές έννοιες. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε. Και το καταφέραμε διότι δεν υπήρχαν προαπαιτούμενα. Ένα ήταν το προαπαιτούμενο, η δέσμευση έναντι των πολιτών να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Τα δείγματα γραφής μας το έχουν δείξει περίτερα μέσα στο κορυφαίο όργανο του δημοκρατικού προγραμματισμού που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπου η κάθε άποψη ήταν σεβαστή. Είτε της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης. Ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος πρέπει να καταθέτει την άποψή του και πάνω απ' όλα την ψυχή του σε όλα τα ζητήματα. Είτε αφορούν έργα, είτε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την κεντρική πολιτική σκηνή, άσχετα αν δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Και νομίζω ότι αυτό το περασπίστηκα και το περασπίζουμε ακόμη μέχρι και σήμερα. Όπου υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις, αλλά πάντα ήταν ρητή η εντολή μου. Τοποθετηθείτε με την ψυχή σας. Εκπροσωπείτε πολίτες και πρέπει την άποψη των πολιτών να τη μεταφέρετε στο κορυφαίο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού. Αλλά οι δημοκρατίες λειτουργούν όμως με τις πλειοψηφίες. Και όταν υπάρχουν οι πλειοψηφίες και υπάρχουν οι αποφάσεις, όλοι είμαστε σε μία εντολή να τις εκτελούμε. Και θα ξεκινήσουμε αυτές τις εντολές που παίρνονται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί το κορυφαίο ζήτημα στις εκλογές του Μαΐου είναι η ίδια η δημοκρατία. Είναι πώς θέλουμε την περιφέρειά μας στη νέα εποχή, τώρα που η χώρα βγαίνει στο ξέποδο, τώρα που η χώρα προσπαθεί να βρει έναν άλλο βηματισμό μέσα σε μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση. Τι χρειάζεται αυτή η χώρα λοιπόν? Χρειάζεται καταρχήν ενότητα. Χρειάζεται σύνθεση απόψεων. Δεν χρειάζεται διχαστικό λόγο. Δεν χρειάζεται να κάνει τα λάθη του παρελθόντος. Και για να μην επαναληφθούν λοιπόν αυτά τα λάθη, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις. Και ξεκινάω με αυτό που έχει απασχολήσει και έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα. Τη Μακεδονία μας. Τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε μία συμφωνία. Όπου ο καθένας από εμάς, συναισθηματικά, προσεγγίζοντας αυτή τη συμφωνία, μπορεί να έχει τα ερωτηματικά του. Μπορεί να έχει τις αμφιβολίες του. Μπορεί να έχει τις διαφωνίες του. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να αποτελέσει τράγμα στη δημοκρατία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας διχάσει. Και εδώ πρέπει να εργαστούμε όλοι. Η αυτοδιοίκηση, η κεντρική πολιτική σκηνή, όλοι οι φορείς, όλοι οι επιστήμονες και η Εκκλησία. Είναι ανεπίτρεπτο σε μια χώρα της δημοκρατίας να ακούγονται ακραίες απόψεις. Ξέρετε, η δημοκρατία πρέπει να υπηρετεί τους αδυνάτους και όχι τους δυνατούς. Πρέπει η δημοκρατία να εργάζεται για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και οι γείτονές μας είναι αδύνατοι. Είναι οι λίγοι, εμείς είμαστε οι πολλοί. Και απλώνουν χέρι, φιλία σε εμάς για μια ενταξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και για μια ειρήνη στα Βαλκάνια. Τα ζητήματα αυτά λοιπόν δεν αντιμετωπίζονται ούτε με εθνικιστικές κορώνες και από τις δύο πλευρές, αλλά ούτε και με διχαστικές τάσεις.
Και θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Διότι ο ρόλος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενότητα των πολιτών. Εάν διχαστούμε σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή που ζούμε, αντιλαμβάνεστε, διαιρημένοι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα μεγάλα προβλήματα και τα μεγάλα ζητήματα, αλλά να υπερασπιστούμε και την ίδια την πατρίδα. Όποτε ο ελληνικός λαός διχάστηκε, θρηνήσαμε απώλειες. Και καλό, όλους μας, όλους, και ιδιαίτερα την Εκκλησία, που είναι το καταφύγιο όλων μας, στην πνευματική μας αναζήτηση, διότι η Εκκλησία αυτός είναι ο ρόλος της. Το Πνεύμα να συμβάλλει σε αυτή την ενότητα. Θα έχουμε τον χρόνο, τον πολιτικό χρόνο, να συζητήσουμε και για τη συμφωνία, παρόλο που δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και μας ανοίγουν για το αύριο και της περιοχής μας και της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο πως θέλουμε τη Δυτική Μακεδονία στο χάρτη της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τι θέλουμε, μια περιφέρεια αποκλεισμένη, φοβική, με κλειστά σύνορα, που δεν αναπτύσσει συνεργασίες, ή τι θέλουμε, μια περιφέρεια που να διαδραματίσει έναν ρόλο αλληλεγγύης, έναν ρόλο συνεργασίας που θα επιφέρει και ωφέλη, οικονομικά ωφέλη, και σε εμάς και στις γειτονές μας. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Εμείς στην περιφέρειά μας τη θέλουμε ανοιχτή. Γιατί αυτή η χώρα ήταν πάντα ανοιχτή και αλληλέγγυα από την αρχαία ιστορία. Ακόμη και ο στρατηλάτης Μακεδόνας, ο Αλέξανδρος, όταν ταξίδευε, δεν πήγαινε ως κατακτητής. Πήγαινε ως αναμορφωτής. Αλλά λοιπόν, μελετώντας κανείς και την αρχαία μας ιστορία και τη διαδρομή μας, έχει να πάρει πολλά διδάγματα. Και τα διδάγματα αυτά πρέπει να τα μετουσιώσουμε αν θέλουμε να αγαπάμε την πατρίδα και την ελληνική ιστορία έτσι όπως πραγματικά αποδίδονται. Και αυτή η συμφωνία έρχεται και τα αποδίδει τα πράγματα, έτσι. Μας δίνει πίσω την ιστορία μας, μας δίνει πίσω τη Μακεδονία μας, εξαλείφει τον αληθρωτισμό, αλλά μας δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη. Στο πώς θα εγκαθιδρύσουμε μια περιοχή ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας στο μέλλον. Και εκεί πάνω λοιπόν ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος της συνεργασίας και της διεύρυνσης. Με ανοιχτά σύνορα. Και ελάτε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει ανοιχτά σύνορα για την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε στο αυτά τα σύνορα να διευρυνθούν και να ανοίξουν στη λογική της συνεργασίας. Από το 1967 ήταν κλειστά τα σύνορά μας με τη Βόρεια Μακεδονία στο Λεμό, στις Πρέσπες. Ενώ λοιπόν μιλούσαμε για διακρατική συμφωνία, προστατευόμενες περιοχές, για τη λίμνη των Πρεσπών, κύρωση αυτής της διακρατικής συμφωνίας από την Ελληνική Βουλή, τα σύνορα ήταν κλειστά εκεί. Δηλαδή, θέλεις να προστατεύεις ένα φυσικό περιβάλλον που είναι πλούτος και τα νερά αυτά να ενώσουν τους δύο λαούς και την οικονομία αλλά και την περιοχή της Αλβανίας, δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνούν. Αυτό το πράγμα εμείς το θεωρούσαμε ανεπίτρεπτο. Εργαστήκαμε λοιπόν και καταφέραμε να ανοίξουμε τα σύνορα στο Λεμό. Ξέρετε τι σημαίνει το άνοιγμα των σύνορων στο Λεμό? Πέρα από το ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα που είμαστε και δεσμευμένοι έναντι του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας αναφοράς, το ότι θα μπορέσουν πάνω από 200.000 τουρίστες που επισκέπτονται τη γειτονική χώρα να έρχονται στη δικιά μας χώρα και πρωτίστως στην Καστοριά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το περασπιστούμε, πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες που θα είμαστε ένας πόλος πέρα από τουριστικός προορισμός και ένας πόλος συνεργασίας και ανάπτυξης. Τι έχουν δείξει τα προηγούμενα χρόνια? Όλα τα βήματα του διχασμού και του αποκλεισμού έφεραν αρνητικά αποτελέσματα. Η οικονομία να συρρυκνώνεται, οι νέοι άνθρωποι να φεύγουν από τον τόπο μας και να αναζητούν αλλού τις ευκαιρίες. Ενώ εδώ υπάρχουν οι ευκαιρίες, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, είναι ανεκτήμητη η γεωγραφική μας θέση και εν συνόλου σαν περιφέρεια, αλλά πολύ περισσότερο σαν Καστοριά. Και πώς ενδυναμώνει στην Καστοριά? Δίνοντας τη δυνατότητα της προσβασιμότητας. Ανοιχτά σύνορα λοιπόν στα Βαλκάνια, ανοιχτά σύνορα στο Λεμό, ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, της επισκεψιμότητας, των υπηρεσιών που πρέπει να παράγονται εδώ και όλο αυτό και μετακυλείται στην τοπική οικονομία, διότι μπορείς να κουμπώσεις και άλλες δράσεις.
και κοιτάς και προς τον νότο. Είμαστε η περιφέρεια η οποία είχαμε αποκλεισμό προς τον νότο. Είχαμε μια Εγνατία οδός που με την ολοκλήρωση της Καφέτου από την Κρυσταλλό πήγε μέχρι την Μπάρα της Χιάτιστας, μας δίνει πρόσβαση σε αυτό το μεγάλο διευρωπαϊκό δίκτυο, αλλά από εκεί και μετά τίποτα. Ένας δρόμος, ο γνωστός Ε65, να είναι το μεσαίο κομμάτι σε εξέλιξη και να μην υπάρχει ούτε βόρειο ούτε νότιο τμήμα. Και από την πρώτη στιγμή λοιπόν, επειδή έτσι πρέπει να τα προσεγγίζεις τα ζητήματα χωροταξικά, εργαστήκαμε και καταφέραμε ο Ε65 να ολοκληρωθεί και από τον νότο και προς το βορρά. Και να έρθει λοιπόν να κουμπώσει πάνω στην Εγνατία, στο Κυπουργείο των Γραβενών, όπου πλέον η Καστοριά από την Αθήνα με την ολοκλήρωση αυτού του δικτύου δεν θα είναι ούτε τρεις ώρες και κάτι θα είναι. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει. Για τη μεταφορά των αγαθών, των προϊόντων, θα είναι ο δρόμος που θα οδηγεί στα Βαλκάνια. Η Καστοριά να γίνεται εμπορευματικό κέντρο, να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιο μας σε διεθνές αεροδρόμιο και επίσης εμπορευματικό κέντρο, και άρα να είναι η Καστοριά ένα σημείο αναφοράς, όπου εδώ θα μπορούμε να δημιουργούμε εξωστρέφεια για τα προϊόντα μας, αλλά και για τις ίδιες τις υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες για να έχεις, θα πρέπει και να παράγεις γνώση. Τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Ένα τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που πήγαινε σε συρρήγνωση. Θυμίζω το πρόγραμμα Αθηνά που συρρήγνωνε επιπρόσθετα την ανώτατη εκπαίδευση, την απώλεια της αρχιτεκτονικής που είχε πάρει φέκαλα αλλά ποτέ δεν υλοποιότανε, και η διοίκηση του Πανεπιστημίου μας, η μισή να πηγαίνει στα Γιάννενα, στην Ήπειρο δηλαδή, και άλλη μισή να είναι υπαγόμενη στη Θεσσαλονίκη. Και είπαμε ότι αυτό το λάθος δεν θα το επιτρέψουμε. Και το αποτρέψαμε. Και σήμερα μιλάμε με ένα νέο σχέδιο, σήμερα κατατέθηκε στην Βουλή και πάει προς ψήφιση, ένα ενοποιημένο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο μας με το ΤΕΗ, έτσι ώστε μόνο για την Καστοριά να έχουμε 5 πανεπιστημιακά τμήματα, ένα Ινστιτούτο που έρχεται να απαντήσει σε αυτό το πλήττο των Βυζαντινών μνημείων της αρχιτεκτονικής που λέγαμε να είναι το τμήμα που μας πήρανε, και συν 2 διετή προγράμματα όπου εδώ θα εκπαιδεύονται όλοι οι φοιτητές και θα παίρνουν εκείνες τις πιστοποίησεις για να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή τη γνώση πρέπει όλοι να την υπερασπιστούμε. Πρέπει όλοι να εργαστούμε. Και πρέπει να θέσουμε ένα κέριο ερώτημα. Επειδή ακούω με λύπη μου τη σημερινή εξωματική αντιπολίτευση και περιμένω να τοποθετηθεί και ο κύριος Κασαπίδης, που είναι υποψήφιος περιφερειάς και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι υπόλοιποι υποψήφοι. Είναι υπέρ αυτού του σχεδίου ή κατά? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι κατά. Δηλαδή δεν αποδέχεται μόνο για την Καστοριά να έχουμε αυτή τη με τη συμφώνευση τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, το Ινστιτούτο που θα δημιουργηθεί, συν 2 διετή προγράμματα. Εδώ πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρη θέση όλοι. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα, γιατί εργαστήκαμε για αυτό το σχέδιο, με αυτή την πρόταση, με αυτό το σχέδιο νόμου, που θα αποτελέσει νόμος του κράτους. Η Καστοριά να έχει 5 πανεπιστημιακά τμήματα, ένα Ινστιτούτο και 2 σχολές διετούς διάρκειας. Και είμαστε υπέρ γιατί είχαμε εργαστεί πολύ νωρίτερα, πριν προκύψει αυτό το σχέδιο. Θυμάται ο φίλος μου, ο Δήμαρχος Ανέστης, ο Αγγελής, για τον οποίο θέλω να κάνω αργότερα μια αναφορά. Βλέποντας την αδικία της αρχιτεκτονικής, που δώσαμε μάχη από την πρώτη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία, με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ, που δεν είχε ακόμη ξεκινήσει στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, καταφέραμε να διασφαλίσουμε, εκεί που δεν υπήρχε διασφάλιση, 32 εκατομμύρια ευρώ για τις 3 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, εκ των οποίων τα 8 με 9 εκατομμύρια να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία. Το θυμάται ο Ανέστης, δώσαμε μάχη. Διότι οι 2 συνάδελφοί μου είχαν πάρει τη μεζούρα και έλεγαν τόσα χιλιόμετρα από εμάς, τόσα τα λεφτά από τα 32. Ευτυχώς όμως επικράτησε η σύνεση και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, ο σωστός κατομερισμός. Από αυτά τα χρήματα που πήραμε της εταιρικής ευθύνης, σε ένα πράγμα παρενέβησα στο δημοκρατικό προγραμματισμό, γιατί είπα ότι την πρωτοβουλία πρέπει να την έχουν οι Δήμοι, από όπου δεν έρχεται ο όγκος. Ότι 1 εκατομμύριο ευρώ το δεσμεύω για να δημιουργήσουμε 2 μεταπτυχιακά τμήματα στην Καστοριά, για να δημιουργήσουμε κρίσιμη μάζα μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θα είναι οι φοιτητές, οι επιστήμονες του μέλλοντος. Διότι εδώ στην Καστοριά, και βλέπετε τα πρώτα αποτελέσματα, ετοιμάζουμε τους επιστήμονες του μέλλοντος, αφού το αέριο θα είναι το αγαθό της ενέργειας, το οποίο κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν,
με τα δύο μεταπτυχιακά που δημιουργήσαμε στην Καστόρια, αποκαταστήσαμε μια αδικία, ετοιμάζουμε τους επιστήμονες του μέλλοντος και δείχνουμε ότι αυτή εδώ η πόλη, αυτή εδώ η περιοχή επενδύει στη γνώση, στην εξέλιξη της γνώσης και την καινοτομία. Και γιατί το λέω αυτό? Αν θέλεις να έχεις γνώση στην περιοχή σου, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επενδύει στην καινοτομία, πρέπει να μην είσαι φοβικός. Πρέπει να είσαι πολύ δημοκράτης. Για σκεφτείτε να περιορίζεις τη γνώση, να την έχεις κλειδωμένη, δεν ψαλιδίζεις τη δημοκρατία. Η γνώση πρέπει να διαχέεται παντού. Όποιος έχει έλλειμμα γνώσης και έλλειμμα πληροφόρησης, έχει και έλλειμμα σε ευκαιρίες και σε δεξιότητες και σε όλα τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Άρα λοιπόν η Καστοριά, με τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, με τα 2 μεταπτυχιακά που έχουμε, με την εταιρική ευθύνη του ΤΑΠ που εξελίσσονται, λειτουργούν και έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Το ένα Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου και τα 2 διετή προγράμματα είναι το επίκεντρο που πρέπει να εκπέμπεται από εδώ. Να διαχέεται η γνώση και να δίδονται διδάγματα δημοκρατίας και όχι διχασμού. Αυτό πρέπει να το προσέξει η Καστοριά. Διότι ακόμη και οι πρόγονοί μας από την Καστοριά, και όπως και από τη Σιάτιστα, ποτέ δεν κλείστηκαν στον εαυτό τους, ποτέ δεν φοβήθηκαν, ποτέ δεν περιορίστηκαν. Ταξίδευαν στα Βαλκάνια και ήταν πραγματευτάδες. Και μέσα από αυτούς τους δρόμους του εμπορίου και της οικονομίας που ανοίγανε, ανοίξαν δρόμους συνεργασίας και φιλίας. Πηγαίνει κανείς στην Κεντρική Ευρώπη και αισθάνεται περήφανος για τα χνάρια των προγόνων μας, που τα χνάρια οικονομικής συνεργασίας, φιλίας και δημοκρατίας. Τι χνάρια θέλετε να αφήσουμε τώρα στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη? Είναι ερώτημα που πρέπει να το απαντήσει ο καθένας και κάθε μια από εμάς, διότι ο σχεδιασμός του μέλλοντος, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και πώς ο καθένας οραματίζεται την περιοχή του και τη χώρα του, έχει ως κεντρικό θέμα αυτό. Κανένα έργο δεν θα έχει αποτέλεσμα αν στο επίκεντρό του δεν έχει τον άνθρωπο που θα κληθεί να το χρησιμοποιήσει για να επιφέρει ωφελημότητα. Αν υλοποιούμε έργα για τα έργα, αν υλοποιούμε έργα τα οποία δεν εξελίσσουν τις δυνατότητές μας και τα πλεονεκτήματά μας, αλλά έρχονται να περιοριστούν στο εσωτερικό μας γίγνεσθε, θα μένουν αναξιοποίητα. Άρα λοιπόν, ό,τι επιλέγουμε, ό,τι επενδύουμε στην περιοχή, σε υποδομές και υπηρεσίες, πρέπει να είναι με προοπτική. Και η προοπτική γίνεται όταν υπάρχει εξωστρέφεια, όχι εσωστρέφεια. Δεν την έχουμε ανάγκη την εσωστρέφεια. Και ειδικά οι καστοριανοί γουναράδες, οι επιχειρηματίες μας, είναι παντού. Παντού. Είχα μιλήσει στην Ελληνική Βουλή σε μια αντιπροσωπεία της Ρωσικής Δούμα. Να σας πω κάτι. Ξέρανε την Καστοριά και δεν ξέρανε την Ελλάδα. Και την ξέρανε από τη Γούνα. Όταν λοιπόν αυτή η περιοχή έχει παίξει τέτοιο ρόλο, όπου μέσα από τα προϊόντα της, μέσα από τη Γούνα της, ήταν και πρεσβευτής μας ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στη Ρωσία, εμείς θα παραμένουμε φοβικοί, ακίνητοι, χωρίς πρωτοβουλίες? Γι' αυτό λοιπόν, για να κλείσω αυτό τον κύκλο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι στις εκλογές του Μαΐου δεν είμαστε φοβικοί, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε εξωστρεφείς, είμαστε μια περιφέρεια της Ευρώπης, είμαστε μια περιφέρεια των Βαλκανίων, όπου έχουμε και μια μεγάλη ευθύνη εναντί των γειτόνων μας. Να τους οδηγήσουμε σε μια ενταξιακή πορεία, σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα από την πλευρά τους, τις διεθνείς συνθήκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Δεν παραχωρούμε τίποτε, αλλά δεν διεκδικούμε και τίποτα. Το μόνο πράγμα που δεν θέλουμε να υπάρξει μεταξύ της συνεργασίας των λαών είναι ο διχασμός. Κρατάμε τις δυνατότητές μας, κρατάμε την ιστορία μας, κρατάμε τον πολιτισμό μας και πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε ένα αύριο. Ένα αύριο που όποιο αποτέλεσμα παράγεται σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, να κληθούμε όλοι να έχουμε και τα θετικά αποτελέσματα. Σε αυτό το περιβάλλον, εμείς τα 4,5 χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα και με τους 3 Δήμους. Και με το Δήμο της Καστοριάς και το Δήμο του Άργου Σοδεστικού και το Δήμο Νεστορίου. Υλοποιήσαμε, δεσμεύσαμε και είναι σε εξέλιξη έργα ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ.
Η μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτό το περιβόητο που αρέσκονται κάποιοι να χρησιμοποιούν χωρίς όμως να έχουν περιεχόμενο στα λεγόμενά τους, γιατί δεν τους νοιάζει αυτό, τους νοιάζουν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι και το αποτέλεσμα των επιλογών τους. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με τους δημάρχους. Κάτι το οποίο τους ζητάνε όλοι οι δήμαρχοι της χώρας. Τι ζητάνε, το ΕΣΠΑ, να το συνδιαμορφώνουν, να το συνδιοικούν, να το συλλειτουργούν μαζί με τους περιφερειάρχες. Τα ξέρω, κύριος δήμαρχος. Εγώ από την πρώτη στιγμή φώναξα τους δημάρχους και τους 12 της περιφέρειάς μας και τους 3 αναενότητα στην Καστοριά και τους είπα: αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Θα συμφωνήσουμε κάτι, είχαμε πει. Θα ικανοποιήσουμε πρώτα τις ανάγκες και μετά τις επιθυμίες. Θα έχουμε νερό παντού και μετά θα εξελίξουμε τα δίκτυα για να ρίξουμε τα κόστη. Θα έχουμε παντού ένα πιάτο φαγητό μέσα στην ανθρωπιστική κρίση, σε κάθε σπίτι και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα. Και συμφωνήσαμε. Και γι' αυτό λοιπόν μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε αδικίες του παρελθόντος. Ξεκινήσαμε από την Εθόρυ, από το χωριό και φτάσαμε στην πόλη. Πόσα χρόνια η πόλη της Καστοριάς ήθελε, κύριε Δήμαρχε, να κάνει την υδροδότησή της? Πάνω από 30, εγώ το θυμάμαι σαν δημοσιογράφος. Η υδροδότηση της Καστοριάς, δεσμεύοντας 12 εκατομμύρια ευρώ, είναι πράξη. Είναι γνωστό. Το ξέρετε. Πόσο καιρό η Καστοριά ήθελε να έχει ένα βιώσιμο σχέδιο, αστικό σχέδιο? Ο φίλος μου ο Τζιτζικός στη Θεσσαλονίκη είχε στη διάθεσή του περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ για τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Αυτός επέλεξε, όπως και η Ήπειρος, να τα βάλει στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ στις δυνατότητες της περιφέρειάς μας είχα περίπου τα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσα να πω που είναι πολύς πληθυσμός, στο νομό Κοζάνης. Θα τα βάλω στο Κοζάνη. Πήραμε την ιστορική απόφαση έναντι των υπολείπων περιφερειών της χώρας, εδώ είναι πάλι ο κύριος Δήμαρχος, αυτά τα χρήματα τα μοίρασα ισόποσα σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά να έχει 9 εκατομμύρια ευρώ, 8 εκατομμύρια με 9 η Κοζάνη, το Λεμαίδα, η Φλόρινα, τα Γραβενά και η Καστοριά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες και πρέπει τους πολίτες να μην τους βλέπεις ως ποσοτικό μέγεθος. Διότι ο άνθρωπος, ο πολίτης, έχει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Και γιατί ο αγώνας μας είναι ένας και μοναδικός. Να δημιουργήσουμε μια περιφέρεια που θα έχουμε πολίτες όλοι ίσοι μεταξύ ίσων και επιτέλους να γίνουμε πρώτοι μεταξύ πρώτων. Και πρώτος μεταξύ πρώτων γίνεσαι όταν δίνεις ίσες ευκαιρίες σε όλους. Και το πρόγραμμα αυτό εξελίσσεται. Εξελίσσεται και στις 5 μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα θα είναι ορατά με την ευθύνη των Δήμων. Παρεμβήκαμε σε ζητήματα που είχαν να κάνουν καταρχήν για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, έξω από τις αρμοδιότητες μας. Τα νοσοκομεία μας να υπολειτουργούν. Κάποιες κλινικές κλειστές. Γιατροί να μην υπάρχουν. Στην αρμοδιότητά μας δεν είναι. Την είχαμε την αρμοδιότητα από Καλλικράτη Περιφέρειες, αλλά όπως είπα και στα Γραβενά, ο Υπουργός Υγείας τότε, της προηγούμενης κυβέρνησης, ο κύριος Λοβέρδος, την πήρε την αρμοδιότητα κεντρικά. Παρόλο λοιπόν που δεν είχαμε την αρμοδιότητα, προστρέξαμε, δεσμεύσαμε πόρους μέσα από τον τοπικό πόρο της ΔΕΗ και δώσαμε κίνητρο για να έρθουν οι γιατροί να πλησιώσουν και να στελεχώσουν τις κλινικές μας. Δώσαμε 500 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό. Και δεν μείναμε σε αυτό. Το κάναμε και νόμο του κράτους. Κάναμε νομοθετική ρύθμιση που ήρθε και ικανοποίησε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα τις νησιωτικές. Και με αυτούς τους επικουρικούς που φέραμε στον αριθμό 55 και πήραμε καινούργια απόφαση και θα τους κάνουμε 70, από τους 100 και κάτι γιατρούς που είχαμε στην Καστοριά 23 περίπου, σήμερα στην Καστοριά έχουμε μόνο 50 και πλέον γιατρούς και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία φτάσαμε τους 260 γιατρούς. Με μία και μόνο κίνηση, με λίγους πόρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ιεραρχείς τις ανάγκες, βλέπεις τις δυνατότητές σου και στο επίκεντρο έχεις τον άνθρωπο και την κοινωνία να την κρατήσεις όρθια, βρίσκεις και πολιτικές. Πολιτικές που ακούγονται. Το δεύτερο που κάναμε ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητες πρόσβασης
σε όλους τους πολίτες, σε διάφορα προγράμματα. Ένα από αυτά τα προγράμματα ήταν το ΤΕΒΑ, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, θυμάστε τι γινόταν και πώς μοιραζόταν οι σακούλες στους πολίτες, που ήταν σακούλες ντροπής, πολιτικές ντροπής, και εμείς καταφέραμε και μαζί με την κυβέρνηση φτιάξαμε ένα πρόγραμμα. Αυτό για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, το οποίο εξελίσθηκε είναι το ΤΕΒΑ. Δεσμεύσαμε πόρους, αντλήσαμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση για ένα δύσκολο θέμα που μας προσβάλλει όλους με τη συνεργασία όλων των Δήμων, το κάθε σπίτι να έχει τα απαραίτητα αγαθά για να μπορέσει να κρατηθεί. Φτιάξαμε πολιτικές για να υπάρχει ρεύμα σε κάθε σπίτι. Και μιλάω όχι για το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος που μας λέγανε ψεύτες ότι δεν θα γίνει, μιλάω για το κοινωνικό τιμολόγιο. Να μην υπάρχει σπίτι χωρίς ρεύμα, το οποίο να επιδοτείται από κεντρικούς πόρους και μια σειρά από άλλα μέτρα. Αυτό τι δείχνει, και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, το πώς πρέπει να έχουμε τη λειτουργία μας στο δημόσιο βίο. Που τι δείχνει πάλι, ότι πρέπει να ιεραρχείς τις ανάγκες και μετά να πηγαίνεις στις επιθυμίες. Να έχεις όρθια την κοινωνία, να της δίνεις τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες και παράλληλα με αυτό να εξελίσσεις και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία είναι στη διάθεσή σου, είτε ως ιδιωτικά πλεονεκτήματα είτε ως χρηματοδοτικά εργαλεία. Στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες ήταν η ενεργειακή φτώχεια. Όπου εδώ έχουμε δύο εποχές. Το είπα και στον Πρωθυπουργό. Χειμώνα και βαρύ χειμωνιά. Όπου εδώ η θέρμανση έχει φέρει σε 9 μήνες. Όπου κάθε οικογένεια δαπανά από 3 ως 5.000 ευρώ. Και αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι σε κανένα σχεδιασμό. Ενώ όλα αλλάζουν γύρω μας, ενώ το αέριο μπαίνει παντού, στη Δυτική Μακεδονία η λέξη αέριο ήταν άγνωστη. Και ενώ είχαμε και έναν αγωγό που ακουγόταν ότι θα διέλθει από την περιοχή, καμία κίνηση, ακινησία. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν είσαι περιφερειάρχης που ζεις στην Κοζάνη και γυρνάς το διακόπτη της τηλεφέρμασης, δεν ξέρεις τι σημαίνει ενεργειακή φτώχεια στην Καστοριά, στα Γρεβενά και στις άλλες περιοχές. Και δεν προστρέχεις να δώσεις λύση ούτε στο ΕΣΠΑ το οποίο έχεις να διαχειριστείς, δεσμεύεις και ένα ευρώ σε ένα κωδικό που να λες αναγνωρίζω και την αναγκαιότητα του αερίου, και αυτό γινόταν επί σειρά ετών. Και ήρθαμε, τον αγωγό αυτό που τον κάναμε έναν αγωγό συνεργασίας, φιλίας και γνώσης με τα μεταπτυχιακά, τον κάνουμε και αγωγό με άμεση προσβεσιμότητα για την περιοχή της Καστοριάς και την περιοχή της Εωρδέας. Αλλάξαμε τη διακρατική συμφωνία με τους Αζέρους και βγάλαμε δύο εξόδους αερίου. Ένα στην Ποριά, με άμεση, με εγκύτητα, με άμεσο αγωγό για να πάρει αέριο το Άργος Οριστικό, το Μανιάκι και η πόλη της Καστοριάς. Και από εκεί να έχουμε και μεταφερόμενο αέριο στα Γρεβενά. Και δεσμεύσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ από δικούς μας πόρους του ΕΣΠΑ και ήδη έχουμε εγγραμμένα 12,5 εκατομμύρια ευρώ από κεντρικούς πόρους, έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένα και τα δίκτυα. Αυτές οι πολιτικές δεν γίνονται από μόνες τους. Αυτές οι πολιτικές γίνονται με συνεργασία, με συνένεση και χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Όταν υπάρχει ειλικρινής διάλογος με τους πολίτες, αλλά και συνεργασία έξω από προαπαιτούμενα, έξω από κομματικούς διαχωρισμούς με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης που είναι οι Δήμοι. Και καλώ από εδώ την Καστοριά, όλους τους υποψηφίους δημάρχους, επειδή έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, στην ατζέντα τους, στο προεκλογικό τους πρόγραμμα, να θέσουν ως προτεραιότητα τα δίκτυα φυσικού αερίου. Έτσι ώστε σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας αυτό το αγαθό να φτάσει. Και θα φτάσει με ενιαία τιμή. Είτε το πάρουμε με εγκύτητα από την Ποριά, είτε το μεταφέρουμε στα Γρεβενά, είτε το πάμε στο Νεστόριο, είτε το πάμε στη Σαμαρίνα. Οπουδήποτε και να πάει και μεταφερόμενο να είναι, η τιμή θα είναι ενιαία για όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό το πετύχαμε και αυτό το νομοθετήσαμε. Στα ζητήματα της αδικίας που περιγράφαμε και προεκλογικά, είδαμε ότι η περιφέρειά μας κάνει πόρους λόγω του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εδώ τζιράρει τα λεφτά της, άρα φαινόμαστε μια πλούσια περιφέρεια, χάνουμε σημαντικούς πόρους και προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπαμε αυτό είναι αδικία και πρέπει να ισορροπήσει. Και πρωτίστως είναι αδικία
για την Μπεστοριά και για τα Γραβανά. Διότι ο ενεργειακός άξονας, η Κοζάνη και η Φλόρινα, έχουν και μια πρόσβαση εργασίας που μπορεί να ισορροπεί τα πράγματα. Έχουν και την τηλεθέρμανση και μια σειρά από άλλα ωφέλη. Δεν μπορεί όμως τον κύκλο εργασιών της ΔΕΗ με απώλεια πόρων που θα μπορούσαμε να τους έχουμε, να στηρίξουμε την ανθρωπιστική κρίση και να χτίσουμε ένα δίκτυο προστασίας της ανθρωπιστικής, να την πληρώνει η Καστοριά και τα Γραβανά. Και τότε είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Θυμάστε όταν το έλεγα προεκλογικά το 2014. Με λέγανε λαϊκιστή, με λέγανε ψεύτη, που λέει ο άνθρωπος θα δεν γίνονται. Το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος φτάει στα σπίτια σας. Αυτό το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο φτάει. Και που έφτασε μετά τι ακούσαμε. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε επιτέλους πώς πρέπει να πορευόμαστε στο δημόσιο διάλογο και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση, το που λέω περί ενότητας και συνεννόησης. Αφού λοιπόν έγινε ο νόμος του κράτους, είπανε θα είναι για ένα χρόνο. Μετά είπανε ότι είναι ψίχουλα, είναι ένας καφές. Πέρασε ο χρόνος, το 18, είμαστε στο 19, το παίρνετε, το παίρνετε. Είναι ψίχουλα, ένας καφές, δεν είναι ψίχουλα, ούτε ένας καφές. Αυτό το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος, αυτό που αναγράφει στους λογαριασμούς σας, περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο. Κάνω έκκληση, ας αποτελέσει ένα σημείο συνεννόησης και ενότητας και να πάψουν να ψεύδονται, να διχάζουν και να παραπλανούν και να παραπληροφορούν τους πολίτες. Οι Δυτικομακεδόνες χορτάσαν από ψέματα και αφηγήματα και μπαιγούν στο παρελθόν. Θέλουν ειλικρίνεια στο δημόσιο διάλογο, ειλικρίνεια στις πολιτικές και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το ειδικό τιμολόγιο, σας το λέω και πρέπει να το πω, ήταν μια πολιτική που για πρώτη φορά ένωσε το ελληνικό κοινοβούλιο. Διότι το ψήφισε η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψήφισαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες τότε που ήταν στην κυβέρνηση, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε το ΚΙΝΑΡ. Οι εκπρόσωποι τους εδώ τι κάνουν? Δηλαδή στο κοινοβούλιο τα κόμματα που τους στηρίζουν ψήφισαν μια τροπολογία, ένα νόμο του Περιφερειάρχη σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για ένα χρόνο, ψήφισαν νόμο για ψίχουλα, ψήφισαν ένα νόμο για ένα καφέ για να κεράσουμε τους Δυτικομακεδόνες. Τους καλώ να αλλάξουν πορεία. Όχι την πορεία αυτή που λένε, που οδηγεί στο σκότος, στο χθες, να βρούνε την πορεία της ειλικρίνειας, της πρόοδου και της συνεργασίας. Θα μπορούσαμε να παριθμίσουμε πολλές πολιτικές. Δεν θέλω να πάρω όμως χρόνο από το χρόνο των υποψηφίων, διότι είναι η μέρα τους, είναι μια μέρα εγκυστοσύνης, είναι μια μέρα ανανέωσης, αλλά είναι και μια ημέρα όπου συνδυάζουμε την εμπειρία με το αύριο. Θέλω να ξέρετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς έχει να διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο την επόμενη περίοδο και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, συνεργασίας, ένας πυλώνας δημοκρατίας, ένας πυλώνας παραγωγής γνώσης και καινοτομίας, ένας πυλώνας επιχειρηματικότητας, που με τους ανθρώπους της Καστοριάς που υπάρχουν εδώ και φυλάνε Θερμοπύλες και έχουν δυσκολίες και σπίσμα των καιρών παραμένουν στον τόπο τους, δουλεύουν τη γη τους, δουλεύουν το χωράφι τους, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνδράμουμε. Και δεν θέλω να εξαγγείλω έργα, ήδη υλοποιούνται και εξελίσσονται έργα και εργατικά και μάλιστα με δυνατότητες να μην υπάρχει και ενεργειακό κόστος. Αυτά όλα περιλαμβάνονται μέσα στο φυλάδιο το οποίο έχετε πάρει όλοι. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες. Αλλά να δώσουμε και ευκαιρίες να γυρίσουν τα παιδιά που φύγανε. Εμείς αυτό που καταφέρουμε το τελευταίο διάστημα, μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, είναι να διαφυλάξουμε τις πολιτικές μας και να διασφαλίσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν στην απασχόληση για την πρόσληψη 260 επιστημόνων σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην Ενότητα της Καστοριάς, επιστήμονες,
στην ενότητα της Φλόρινας, στην ενότητα των Γραβενών και στην ενότητα της Κοζάνης. Επιστήμονες που τους έχουμε ανάγκη, επιστήμονες που σε έχει ανάγκη ο αγρότης μας, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος, την Ιάπρος, γεωπόνος, να είναι κοντά τους, για να μπορέσουν να ενημερώσουν εκεί, στο χωράφι, στο Μαντρί, ποια είναι τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Με εγκύτητα λύνονται τα θέματα, όχι με απόσταση. Σε απόσταση πρέπει να είσαι μόνο εκεί που είναι τα κέντρα λήψη των αποφάσεων και εκεί πρέπει να δίνει τη μάχη ο εκπρόσωπός σου. Εκεί πρέπει να είναι ο περιφερειάρχης. Να είναι στην Αθήνα, να είναι στις Βρυξέλλες, να είναι παντού. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι μεγύτητα στον πολίτη και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν με αυτούς τους 260 επιστήμονες, με εγκύτητα να τρέξουμε διαδικασίες, να απαντήσουμε στα ζητήματα της ανεργίας και να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους με φρέσκια γνώση που θα φέρουν στις υπηρεσίες να αποκτήσουν εμπειρίες αν αργότερα ιδιωτεύσουν, αλλά και πολύτιμα μόρια σε μόνιμους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να προηγούνται όλων των υπολείπων σε όλη την Ελλάδα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιστήμονες θα εργαστούν για 18 μήνες, όχι για τα γνωστά 8 μήνα που ξέρετε. Αυτό διαφυλάξαμε, αυτό διασφαλίσαμε και έρχεται ως πολιτική τις επόμενες ημέρες. Επίσης, για τα ζητήματα της απασχόλησης, μαζί με τους 260 επιστήμονες, 300 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και αμέσως μετά άλλες 400, συν αυτές που λέγαμε και από το ΕΣΠΑ με τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, θα υπάρξει μια έντονη κινητικότητα στο να μπορέσουμε να έχουμε διπλά ωφέλη. Χτύπημα της ανεργίας, στήριξη και της οικονομίας. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις θέσεις, θέλω να σας παρακαλέσω να δώσουμε έναν ωραίο αγώνα. Στον επίκεντρο να έχει τον άνθρωπο. Όχι τα κόμματα και τα φρώματα. Να έχει τον τόπο μας. Στην κάθε σκέψη μας, οι ευκαιρίες μας, οι ομορφιές μας, οι δυνατότητες. Να δώσουμε το χέρι στους αδυνάτους. Και το χέρι σε αυτούς που δεν συμφωνούν με μας. Και αυτούς που εκφράζονται ακραία. Διότι η δημοκρατία δεν φοβάται, ο φόβος φοβάται, η δημοκρατία αγκαλιάζει και το φόβο. Και είμαι βέβαιος ότι στις 26 του Μάη θα έχουμε μία νίκη της δημοκρατίας, μία νίκη των δυνατοτήτων μας, μία νίκη της συνεργασίας και να είστε βέβαιοι, με σύνθεση και ενότητα θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και συνεχίζουμε με την ανακοίνωση των υποψηφίων. Βάσος Πασχάλης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και σας ευχαριστώ που τιμάτε στη σημερινή παρουσίαση του ψηφοδελτίου «Ανατροπή Δημιουργία» με επικεφαλής τον σημερινό και τον αυριανό Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη. Ως Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, θέλω να ευχαριστήσω τον Θόδωρο Καρυπίδη για την τιμή να με εμπιστευτεί στη θέση ευθύνης, όπως και στη θέση ευθύνης επί 2,5 χρόνια στην Οικονομική Επιτροπή ως τακτικό μέλος και επίσης για 5 χρόνια ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος Leader και με θέση ευθύνης του Προέδρου. Στα 5 χρόνια της συμμετοχής μου στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης έχω μάθει να μην αναφέρω τις λέξεις «δεν μπορώ» ή «δεν γνωρίζω». Ήμουν και είμαι παρόν σε καθημερινή βάση κοντά στα προβλήματα των συμπολιτών. Ήμουν και είμαι παρόν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Είχα και έχω αγαστή συνεργασία, πάντα με γνώμονα την προώθηση και λύση των προβλημάτων και προτάσεων και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ελπίζω να μου δώσετε για δεύτερη φορά την ευκαιρία και τη δυνατότητα και στις επερχόμενες εκλογές
στις 26 Μαΐου για να συνεχίσω να προσφέρω με τον ίδιο ζήλο και από το όποιο μετερίζει. Εύχομαι να ξανακάνουμε την ανατροπή και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για να συνεχίσουμε το έργο της δημιουργίας, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, όλοι μαζί μπορούμε. Φίλε Θόδωρε, αγαπητέ Περιφερειάρχη, 5 χρόνια πάλεψες, διεκδίκησες, κέρδισες, δημιούργησες. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε, κυρία Βόικου Καλλιρόη, γλωσσολόγος. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε λίγο τρακ, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια εκδήλωση. Γιατί είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω υποψήφια σε εκλογές γενικά. Είμαι γλωσσολόγος, αυτό είναι το επάγγελμά μου, δηλαδή μετάφραση και διερμηνία ξένων γλωσσών. Έχω άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών και ισπανικών. Είμαι χωρισμένη μητέρα, έχω έναν εξάχρονο γιο τον Βασίλη, που είναι εδώ και αυτά σήμερα. Και μια δεύτερη ιδιότητα είναι αυτή της τραγουδίστριας. Το τραγούδι είναι η μεγάλη μου αγάπη, θα τραγουδάμε πολύ πιο άνετη, αλλά τώρα σήμερα εδώ είναι το Όχι, απλά είναι το τρακ, γιατί εδώ, εντάξει, τώρα, είναι μεγάλη η ευθύνη, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολος ο δρόμος και ο κόσμος πλέον έχει απλά κουραστεί. Γιατί αποφάσισα να κατεβώ υποψήφια. Μου έκανε την πρόταση ο κύριος Καρπίθης και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή αμφιταλαντεύτηκα, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Όμως, επειδή είμαι εδώ γιατί αγαπώ αυτή την πόλη, ενώ είχα ευκαιρίες να ζήσω αλλού, αποφάσισα να γυρίσω και να ζήσω εδώ. Είναι μια αγάπη που την έχω από τα παιδικά μου χρόνια, εξακολουθώ να την έχω, γιατί μεγάλωσα πανέμορφα εδώ. Και επειδή θέλω το ίδιο να κάνει και το παιδί μου και ολονών τα παιδιά, και επειδή δεν θέλω οι νέοι να συνεχίσουν να φεύγουν, πολλοί φίλοι μου και γνωστοί μου έχουν ήδη φύγει και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδος. Λοιπόν, επειδή θέλω να σταματήσει αυτό, δέχτηκα την πρόταση γιατί ένιωσα ότι γίνομαι μέλος μιας ομάδας που έχουμε αυτά τα κοινά αισθήματα, δηλαδή την αγάπη για τον τόπο μας, τη θέληση να τον δούμε να ανθίζει και όρεξη για να δουλέψουμε και να το καταφέρουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ζέφας Βαγγέλης, επιχειρηματίας. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είμαι νέος υποψήφιος με την πρόταση που μου έγινε από τον κύριο Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη και επειδή παρακολουθώ τις εξελίξεις της πενταετίας που μας πέρασε, είχαμε μια επαφή και πράγματι κατάλαβα ότι γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γινόταν παλιά. Πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, είναι το πιο βασικό που υποφέρει αυτός ο τόπος και νομίζω ότι με τη συνένεση όλων, τη συνεργασία, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Έχουμε θάρρος, έχουμε θράσος, μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά αυτόν τον τόπο. Με το έτσι θέλω. Δεν έχω να πω πολλά, θα
μετά το έργο μας, αν εκλεγώ, αν εκλεγώ εγώ γιατί είμαι πρώτος, είμαι και λίγο μεγαλύτερος και σε ηλικία. Λοιπόν, θα μπορούμε κάποια στιγμή να πούμε περισσότερα με χειροπιαστά στοιχεία και αυτό θα φανεί από την αρχή του έργου μας. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους, ειδικά τον κύριο Δήμαρχο, απόψινή σας προσέλευση, η οποία μας δίνει δύναμη, κουράγιο και μας τιμά ιδιαίτερα. Πριν από 5 χρόνια έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εσείς μου δώσατε τη δύναμη και την ψήφο σας να βρεθώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Θόδωρο Καρυπίδη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος με τίμησε, μου έδειξε σεβασμό, στήριξη σε οτιδήποτε χρειάστηκα. Έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω απ' όλα έχει όραμα το να υπάρχει μια περιφέρεια με ενιαίο βηματισμό, με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διχασμούς και χωρίς διαφοροποιήσεις. Και αυτό το πέτυχε. Και επειδή νομίζω ότι σήμερα η μέρα απαιτεί και ενέχει την ανάγκη του να είμαστε ειλικρινείς, έχω να πω ότι 5 χρόνια μετά βρίσκομαι εδώ, έχοντας πια μάθει πολλά, διδαχθεί πολλά, κυρίως μέσα από δυσκολίες, δεν θα το κρύψω, υπήρξαμε και λειτουργήσαμε μέσα σε μία ομάδα η οποία είχε και διαφοροποιημένες τάσεις, αλλά αυτές οι δυσκολίες είναι χρήσιμες. Μαθαίνεις πολλά. Τώρα πια όμως, 5 χρόνια μετά, έχω να πω ότι δημιουργούμε μία ομάδα η οποία είναι συνεκτική, έχει συνοχή και έρχεται να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Αυτό που δεν θα πρέπει να αμφισβητεί κανείς είναι η ικανότητα του Περιφερειάρχη μας, του Θόδωρου Καρυπίδη, στο να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας στρατηγικά έργα. Έγιναν αυτά. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Ειδικό τιμολόγιο για τα σπίτια σας. Φυσικό αέριο, το πιο σημαντικό αγαθό για τη δική μας την περιοχή, για την περιφέρειά μας. Φορέας διαχείρισης με έδρα την Καστοριά. Προμήθεια πολυμηχανήματος. Όλα αυτά τα οποία αμφισβητήθηκαν και πολεμήθηκαν στην προεκλογική μας εκστρατεία το 2014 και ακολούθησε και η επόμενη αμφισβήτηση στα επόμενα χρόνια της θητείας μας. Όμως όλα αυτά έγιναν πράξη. Είναι έργα. Έργα πρωτοβουλίας, σχεδιασμού, κυρίως του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της ομάδας του. Έτσι λοιπόν, Περιφερειάρχη, στέκομαι και πάλι στο πλευρό σου, έχοντας ως όπλα τις γνώσεις, την εμπειρία που χάρη σε σένα απέκτησα και κυρίως τη μεγάλη αγάπη που έχω για τον τόπο μου και όλους τους συμπολίτες μου, όλους τους ανθρώπους μας. Εύχομαι να έχουμε καλή επιτυχία και δύναμη, Θόδωρε. Καλή μας επιτυχία, καλή πορεία. Κώτας Παναγιώτης, καθηγητής φυσικής αγωγής, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Τουρισμού. Κατέβαλε. Φίλες και φίλοι, τα 5 χρόνια πριν, όταν πήρα τη μεγάλη απόφαση και εγώ για πρώτη φορά να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και να συστρατευτώ τότε σε μία κίνηση με πραγματικό τίτλο «Ανατροπή». Ανατροπή σε μία κατάσταση όπου και με την αιρετή αλλά και με την διορισμένη περιφέρεια θύμιζε περισσότερο η περιφέρεια μας, η Νομαρχία Κοζάνης, παρά περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτός ο άνθρωπος
ενέπνευσε μια ομάδα ανθρώπων τότε, μέσα σε αυτούς και εμένα, και πραγματικά ήταν τότε που εγώ ταπεινά έλεγα ένα λιθαράκι θέλω και εγώ να βάλω σε αυτόν τον τόπο, και τελικά αυτό το λιθαράκι ήταν θεμέλι λύθη για πολλά πράγματα. Είμαι περήφανος πραγματικά που από τις θέσεις που υπηρέτησα, από τις θέσεις που με εμπιστεύτηκε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, την εποχή τη δική μας πέρασε το τιμολόγιο του ρεύματος, μεγάλα προτάγματα όπως η ενέργεια και το νερό, δημόσια αγαθά, περιφρουρήθηκαν και δεν είναι ασήμαντα. Γίναν σχεδιασμοί και είναι προς ένταξη αρδευτικά, ιδρεύσεις, αποχετευτικά. Στο κομμάτι του τουρισμού ήδη τα νούμερα δείχνουν προ-κρίσης εποχής νούμερα. Τα τελευταία νέα από την Τράπεζα της Ελλάδος λένε πως το 2018 η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρώτη σε αύξηση διανυκτερεύσεων και τρίτη σε έσοδα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος που συνεχίζω αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θόδωρο για την ευκαιρία που μου έδωσε μέσα από αυτές τις θέσεις να υπηρετήσω τον τόπο μου, να υπηρετήσω τα ιδανικά, να υπηρετήσω την περιφέρειά μου και να καλωσορίσω με την ευκαιρία και τους νέους υποψήφιους συναδέλφους που είναι κοντά μας και αυτή την περίοδο και να διεκδικήσουμε και πάλι την περιφέρεια με εντυμότητα, με καθαρότητα, με δημοκρατία και να πάρουμε την νίκη στις 26 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Μαρκόπουλος Ναούμ, επιχειρηματίας, γουνοποιός. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, επειδή σας σέβομαι πάρα πολύ, να ξέρετε ότι μετράω πάντα τις κινήσεις μου και να ξέρετε ότι δεν κάνω λάθη όταν παίρνω την απόφαση να κατέβω και να εκπροσωπήσω την κοινωνία σε αυτές τις εκλογές. Διότι αυτές τις εκλογές είναι από τις πιο κύριες, διότι μας δίνουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε τον τόπο μας. Κάτι το οποίο δεν μας δίνεται δυνατότητα από μακριά, αλλά μόνο από κοντά. Και επειδή η περιφέρεια εκπροσωπεί τον τόπο της και επειδή οι περιφερειακές εκλογές έχουν να κάνουν και έχουν άρρηκτη σχέση με τους Δήμους και με τους πολίτες αυτής της κοινωνίας, δεν πρέπει ποτέ να τις κομματικοποιούμε και πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, ανεξάρτητοι στο λόγο μας και ανεξάρτητοι στις πράξεις μας. Ο Θόδωρος ο Καρυπίδης με κέρδισε. Με κέρδισε διότι είναι ίσος, είναι δίκαιος προς όλους, είναι γρήγορος, πάντα αντιδρά άμεσα και είναι και πολύ ικανός. Από το λόγο του σίγουρα καταλάβατε το τι έχει επιτελέσει και το τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν υπήρχε ο Θόδωρος θα έπρεπε να βρούμε έναν. Διότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι σήμερα ένας ηγέτης. Είναι ένας πραγματικός ηγέτης από αυτούς τους ηγέτες που χρειάζεται η περιφέρειά μας για να πάει μπροστά. Διότι έχουμε έλλειμμα ηγετών στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή και ο Θόδωρος είναι αυτός που μπορεί να τραβήξει μπροστά το καράβι στα βαθιά. Είναι η ώρα της κοινωνίας σήμερα να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να ψηφίσει. Διότι εμείς όσοι ασχολούμαστε και θέλουμε να ασχοληθούμε με τα κοινά και ο ίδιος ο Θόδωρος ο Καρυπίδης ήταν και είναι υπηρέτης στην κοινωνία και όχι αφεντικό. Στην κοινωνία όταν την υπηρετούμε δεν είμαστε αφεντικά. Είμαστε υπηρέτες και είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε εσάς. Σας ευχαριστώ. Μάρκου Ελένη, υπάλληλος Δήμου Καστοριάς, πρόεδρος Γουνεργατών, Σωματείου Προφητείας.
τη συγκολίτη μου. Ονομάζομαι Μάρκο Ελένη. Είμαι γουνεργάτρια πολλά χρόνια, τώρα άνεργη πλέον από τη Γούνα. Πρόεδρος του Σωματείου Γουνεργατών Καστοριάς από Φίτη Ηλίας. Εκπρόσωπος των γουνεργατών στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς. Οι λόγοι που μου οδήγησαν στην επιλογή του Θόδωρου του Καρυπίδη είναι η ακέραια στάση του, ισότιμη μεταχείριση στο καθένα μας και η ανεξάρτητη πορεία του. Όσο για τη δική μου υποψηφιότητα, ο κύριος λόγος που εντάσσομαι στο ψηφοδέλτιό του είναι για να εκπροσωπήσω όλους τους εργαζόμενους του νομού Καστοριάς. Αργία μήτυρ, πάσης κακίας, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι και θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε εδώ στην Καστοριά. Με ένα σωστό πρόγραμμα για την ανεργία θα βοηθήσουμε τους ανέργους να βρουν δουλειά, να ζήσουν οι οικογένειές τους. Το έχουν ανάγκη. Πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θόδωρε, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε μαζί. Μορφίδης Πλάτο, αγρότης επιχειρηματίας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Δεν έχω να πω πολλά λόγια σήμερα και δεν χρειάζεται άλλωστε. Το έργο του Θόδωρου Καρυπίδη τα λέει όλα από μόνο του. Είναι τεράστιο, με μεγάλη αξία για την περιφέρειά μας και για τον τόπο μας. Εμείς πρέπει να το αναδείξουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε και να το συνεχίσουμε για το καλό του τόπου μας και το καλό των παιδιών μας. Είναι τιμή μου, Θόδωρε, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιό σου και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Μωυσίδης Διονύσιος, γουνοποιός γουνεύωρος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τα έχουν πει όλα και οι προηγούμενοι και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε εδώ στην εκδήλωσή μας σήμερα. Είναι πραγματικά χαρά να βλέπεις την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι να υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται να ακούσει αυτά που πραγματικά έχουμε στο μυαλό μας. Πραγματικά είναι αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει το προηγούμενο ψηφοδέλτιο με μια πολύ καλή υποδομή. Έρχεται όλοι εμείς οι υπόλοιποι νέοι να έρθουμε να προσθέσουμε και να προσδώσουμε ό,τι αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε για το αύριο. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι, επειδή είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας, είμαστε άτομα της αγοράς, όπως είπε η εξωστρέφεια ο Θόδωρος των γουνοποιών κτλ. Και όχι μόνο των γουνοποιών, όλων των εμπόρων και όλων αυτών που οποίοι συναναστρέφονται στην κοινωνία. Το βλέπουμε το αύριο, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Θέλει πραγματικά μια καλή ομάδα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει όλο αυτό το πράγμα. Τα δείγματα γραφής που έχει δώσει το προηγούμενο ψηφοδέλτιο είναι αυτό το οποίο με έκανε και εμένα, πέρα από την πρόταση που με έκανε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, είναι αυτό το οποίο μου έδωσε και εμένα έτσι πραγματικά το έναυσμα και το πιστεύω το να είμαι μαζί τους. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά να σχεδιάσουμε όλο αυτό εκ νέου και να πάμε τούτο τον τόπο ένα βήμα πιο μπροστά στο μπροστά αυτό που του αξίζει και πρέπει να το αποδώσουμε. Το οφείλουμε βασικά σε αυτούς που έχουν φύγει, σε εμάς το χρειαζόμαστε και να το καταθέσουμε αύριο στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τσόλος Αθανάσιος, συνταξιούχος, υπάλληλος ΣΥΚΑ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δουλεύουμε για το συνδυασμό ανατροπή-δημιουργία με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη. Αγωνιζόμαστε για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Εύχομαι σε όλους σας καλό αγώνα. Με δύναμη. Και ο κύριος Χαρούμενος Πασχάλης από το κτηνοτρόφο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω στις περισσότερες, στους περισσότερους είμαι γνωστός, επειδή έχω διατελέσει και στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό πάνω από 20 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε η κοινωνία του νομού Καστοριάς και γενικά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είμαι γνωστός από την προσφορά μου τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι την αυτοδιοίκηση όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Το Θόδωρο του Καρυπίδη το γνωρίζω από το 1999, όταν ήμουν νέος και νέος αντιδήμαρχος του Άλλου Οριστικού. Φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης από κάποια άλλη θέση, σαν επαγγελματίας δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, επειδή είχα τη σταδιοδρομία εδώ και τόσα χρόνια προηγουμένως που αναφέρθηκα, ήταν από τους έντιμους και από τους ειλικρινείς δημοσιογράφους και φυσικά από τη θέση που κατήχα τελευταία σαν αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως πάνω στο δίκαιο έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αντιπαραθέσεις, αλλά ήταν πάντα δίκαιος. Μας συνδέει μια φιλία πάνω από 15 χρόνια και όπως καταλαβαίνετε όταν ζήσει σε έναν άνθρωπο και προπάντως ελεύθερο επαγγελματία, γιατί σήμερα μιλάμε για αυτόν τον τομέα που πραγματικά έχει πρόβλημα και έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές, φίλε Θόδωρε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανεξαρτήτως δεν θέλω να μειώσω τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά σήμερα γενικά ο νομός Καστοριάς πονάει σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Από το περιπτερά ως το μεγαλύτερο επιχειρηματία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ με τον Θόδωρο του Καρυπίδη τις προηγούμενες εκλογές ήμουνα αντίπαλος. Και αυτό δηλαδή το έκανα γιατί στη ζωή μας έχουμε κάποιες αρχές. Ή έπρεπε να στηρίξω τον Γιώργο Κουδακή ή έπρεπε να πάω στο σπίτι μου. Γιατί πρέπει να μάθουμε και να εκτιμάμε τους ανθρώπους που μας τιμάνε και μας σέβονται. Και το λέω αυτό γιατί είδα τις προάλλες Θόδωρε δυο πρώην αντιπεριφερειάρχες και επειδή ήμουν αντιπεριφερειάρχες και το είπατε σε αυτή την αίθουσα όταν παραλάβατε εδώ πέρα και είναι προς τιμή σας, όταν παραλάβατε την περιφερειακή διοίκηση από εμάς τους προηγούμενους, είπατε ότι ένας άνθρωπος αν δούλεψε να πούμε και είναι προς τιμή σου, είναι ο Χαρούμενος Πασχάλης. Και είπατε την αλήθεια. Είδα τις προάλλες δύο αντιπεριφερειάρχες αγροτικής ανάπτυξης και επειδή με γνώρισε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, να αναφέρω δηλαδή δυσαρέσκειες για την περιφερειακή αρχή τη δικιά σας. Αν είναι δυνατόν και επειδή είμαι γνώστης πάνω σε αυτό το τομέα, οι πιο συγκεκριμένοι άνθρωποι ούτε γνώρισαν καν από γεροκτονοτροφία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, Θοδωρή, ότι εσείς οι αρχηγοί να βάζετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Να μην παίζουν με τα προβλήματά μας. Δεν μπορείς, Θοδωρή, να με βάλεις εμένα στα οικονομικά. Θα είμαι αποτυχημένος δυστυχώς. Να βάζετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικονομία. Γιατί προτίμησα τον Θόδωρο του Καρυπίδη. Ξεκάθαρα. Το είπα και χθες
και σε ένα κανάλι εδώ του Νομό Καστοριάς. Το προτίμησα γιατί για μένα ο αρχηγός πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ένα χάρισμα που οι άλλοι δεν το έχουν. Να έχει τσαγανό και να μπορεί να χτυπήσει το χέρι εκεί που πρέπει όταν είναι για τα συμφέροντα της περιφέρειας και της Μαγιακουρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.